Αρχηγός Μακεδονίας Θράκης της Φόδος Καράβουν σήμερα εδώ μαζί μας. Η κυβέρνηση δείχνει το ενδιαφέρον της για την εξέλιξη του έργου του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Φυσικά δεν είναι μόνο ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και ο ίδιος Πρωθυπουργός δείξαν το ενδιαφέρον τους και μάλιστα ο Πρωθυπουργός από πέρσι στην έκθεση όταν εξήγηλε το Μουσείο των Ευρημάτων του Μετρό και με μια διαρκή έτσι, συνέχιση της ασχολίας του αυτή μας έδωσε 1.080.000 για να συνεχίσουμε τις μελέτες για τα υπόλοιπα κτίρια, 6 ακόμα κτίρια. Είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ενός κτιρίου του Α2 όπου θα γίνει το Μουσείο Εθνικής Στατίστασης. Στα 6 τα υπόλοιπα, σε ένα από αυτά θα γίνει το Μουσείο των Ευρημάτων του Μετρό, εδώ αυτό που βλέπετε το κτίριο Α3 που λέμε, το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού. Υπάρχει το Μουσείο Εθνικής Στατίστασης που θα γίνει στο Α2, οπότε εκπληρώνουμε και την υποχρέωσή μας, τη συμβατική μας υποχρέωση από τη Σύμβαση Παραχώρησης. Δεν είναι όμως θέμα υποχρέωση, είναι υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο λαό, να κάνουμε εδώ ένα μητροπολιτικό πάρκο που πραγματικά θα αποτελεί πόλο έλξης, πόλο αναψυχής, πόλο πολιτισμού, πόλο ιστορίας και μνήμης, όπως είπε ο Υπουργός, μιας και εδώ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πολλοί αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης θανατώθηκαν. Όλα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο έργο. Θα είναι ένα ισχυρό brand name της περιοχής που πέρα από την αναψυχή και την ποιότητα ζωής νομίζω ότι θα αποτελέσει και εφαλτήριο οικονομικής ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Θέλω να ευχαριστώ και την κυβέρνηση αλλά και τον Μητροπολίτη μας που πάντα είναι δίπλα μας σε όλες τις διεκδικήσεις της Δυτικής Θεσσαλονίκης γενικότερα και όχι μόνο του Δήμου Παύλου Μελά. Και πραγματικά πιστεύω ότι όταν είμαστε όλοι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα προς όφελος των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Ο φορέας διαχείρισης προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της κατασκευής του έργου. Σίγουρα με την κυβέρνηση θα συζητήσουμε πώς θα στηθεί και ο φορέας και πώς θα λειτουργήσει το πάρκο. Και το χρονοδιάγραμμα, κύριε Δήμαρχε? Το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε και ο Υπουργός, είναι 18 μήνες, αλλά ξέρετε ότι σε αυτά τα έργα συνήθως υπάρχουν παρατάσεις. Θεωρώ και εγώ ότι σε 2 χρόνια, περίπου τέλη 22, αρχές 23, θα είναι έτοιμο. Ήδη υπάρχει μια καθυστέρηση με τη δημοπράτηση και με τις ενστάσεις που γίνονται, αλλά όλα αυτά είναι προβλέψιμα. Υπάρχει γραβειοκρατία των δημοπρατήσεων. Νομίζω ότι το χρόνο που σας είπα θα είναι έτοιμο. Τι θα είναι έτοιμο μέχρι εκείνη την? Η πρώτη φάση του έργου που είναι το πάρκο, τα 330 στρέμματα, τα 20 εκατομμύρια που εξασφαλίστηκαν από τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, πρόγραμμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από το 2016 ο κ. Τζικώστας είχε δεσμευθεί ότι θα δώσει αυτά τα χρήματα για να αρχίσει αυτό το έργο, γιατί θυμάμαι τότε στις διαπραγματεύσεις μας, ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση, με το ΤΕΘΑ, όταν έλεγε ο τότε διοικητής, ο κύριος Σταθιάς, πού θα βρείτε τα λεφτά να το φτιάξετε. Μπήκε μπροστά ο κύριος Τζικώστας, δεσμεύτηκε για αυτό το ποσό και όντως το έβαλε στις όχι όταν ήρθανε. Οπότε θα δημοπρατήθηκε αυτό το έργο και αυτό θα είναι σίγουρα έτοιμο το χρόνο που σας είπα. Από εκεί και πέρα, αν τελειώσει γρήγορα το ειδικό χωρικό που το αναμένουμε οι υπουργοί, μπορούμε μέχρι τέλη της χρονιάς να δημοπρατήσουμε και το Α2, οπότε και αυτό θα μπορεί να είναι εκείνη την περίοδο έτοιμο. Μια και αναφερθήκατε στο ΤΕΘΑ πριν κλείσουμε, για τις κατοικίες, σε τι φάση είμαστε, έχουν δοθεί? Όχι, δεν έχουν δοθεί ακόμα, δεν έχουμε προχωρήσει στα συμβόλαια. Υπάρχει γραφειοκρατία στο ελληνικό δημόσιο, ελέγχει, η σύμβαση έλεγε να είναι απαλλαγμένα από βάρη τα διαμερίσματα αυτά. Το νομικό συμβούλιο του κράτους, το οποίο είχε αναλάβει από την πλευρά του ΤΕΘΑ να κάνει αυτόν τον έλεγχο, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τον έλεγχο. Πιστεύω όταν τον τελειώσει θα είμαστε έτοιμοι να γίνει παραχώρηση με συμβολιογραφικές πράξεις.